Με τη χάρη του Κυρίου μας αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 330. Σελίδα 330 είναι το βιβλίο Βασιλέων Α. Πρώτο βιβλίο Βασιλέων, κεφάλαιο 3 και εδάφιον 4. Πρώτο βιβλίο Βασιλέων Α, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 4. Και υπήγαινε ο βασιλεύς εις Γαβαών δια να θυσιάσει εκεί, διότι εκείνος ήτο ο υψηλός τόπος ο Μέγας, χίλια ολοκαυτώματα προσέφερεν ο Σολομών επί το θυσιαστήριον εκείνο. Εφάνει δε ο Κύριος εν Γαβαών εις το Σολομώντα καθύπνων διανυκτός. Και είπεν ο Θεός, ζήτησον τι να σι δώσω. Ο δε Σολομών είπε, «Σι έκαμες μέγα έλεος προς τον δούλον σου Δαβίβ τον πατέρα μου, επειδή περιεπάτησεν ενώπιόν σου εν αληθεία και εν δικαιοσύνη και εν ευθύτητη καρδίας μετά σου. Και φύλαξας εις αυτόν το μέγα τούτο έλεος και έδωκας εις αυτόν ιών καθήμενον επί του θρόνου αυτού καθώς την ημέραν ταύτην. Και τώρα Κύριε Θεέ μου, σι έκαμες τον δούλον σου βασιλέα αντί Δαβίβ του πατρός μου, και εγώ είμαι παιδάριον μικρών. Δεν εξεύρω πώς να εξέρχομαι και να εισέρχομαι. Και ο δούλος σου είναι εν μέσω του λαού σου, τον οποίον έκλεξας, λαού μεγάλου, ως της εκ του πλήθους, δεν δύναται να αριθμηθεί, ουδέ να λογαριαστεί. Δώσ' λοιπόν εις τον δούλο σου καρδία νοήμωνα, εις το να κρίνει το λαό σου, δια να διακρίνω μεταξύ καλού και κακού, διότι τις δύναται να κρίνει το λαό σου τούτον τον μέγα». Και ήρεσε ο λόγος εις τον Κύριον, ότι ο Σολομών εζήτησε το πράγμα τούτο. Και είπεν ο Θεός προς αυτόν, επειδή εζήτησα το πράγμα τούτο, και δεν εζήτησα σε αυτόν πολυζωίαν, και δεν εζήτησε σε αυτόν πλούτη, και δεν εζήτησα τη ζωή των εχθρών σου, αλλά εζήτησα εις αυτόν σύνεσιν, δια να εννοείς κρίσιν, ιδού έκαμα κατά τους λόγους σου. Ιδού έδωκα εισέ, καρδία σοφή και συνετή, ώστε δεν εστάθη πρώτερόν σου ομοιός σου, ουδέ μετά σε θέλει αναστηθεί ομοιός σου. Έτι δε, έδωκα εισέ και ό,τι δεν εζήτησας, και πλούτον και δόξαν, ώστε μεταξύ των βασιλέων δεν θέλει είστε ουδείς ομοιός σου καθόλας τα σημέρα σου. Και αν περιπατήσεις τα σοδούς μου, φυλάτων τα διατάγματά μου και τα σεντολάς μου, καθώς περιεπάτησε Δαβίδ ο πατήρ σου, τότε θέλω μακρύνει τα σημέρα σου. Και εξύπνησε ο Σολομών και ιδού ήτο εν ύπνιον. Και ήλθε εις Ιερουσαλήμ και εστάθη ενώπιον της κεβωτού της Διαθήκης του Κυρίου και προσέφερεν ολοκαυτώματα και έκαμεν ειρηνικάς προσφοράς και έκαμε συμπόσιο εις πάντας τους δούλους αυτού. Αμήν. Μία από τις πολύ όμορφες και γνωστές ιστορίες, αδερφοί του Λόγου του Κυρίου, που μας φανερώνει την καρδιά του Σολομώντος, του βασιλέως του Ισραήλ, του Ιού, του Δαβίδ. Καθώς, αδελφοί, ο Σολομών εστάθη, ο τελευταίος δούλος του Δαβίδ, ο τελευταίος ιός του Δαβίδ, αλλά που όμως ο Κύριος είχε αποφασίσει να δώσει εις αυτόν τη βασιλεία του λαού του, του Ισραήλ. Ο Σολομών νεαρός στην ηλικία, πλην όμως μεγάλωσε μέσα σε ένα σπίτι, σε ένα παλάτι, σε ένα σπίτι όμως, σε μια οικογένεια όπου ο πατέρας, ο Δαβίδ, η πρώτη του αγάπη ήταν πάντοτε ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Εγνώρισε ότι η πρώτη αγάπη του ανθρώπου και ο πρώτος ζήλος του ανθρώπου είναι το να αγαπάει ο άνθρωπος τον Θεό, να τιμά τον Κύριο, και ταυτόχρονα είδε πως η αγάπη αυτή έχει ευλογημένα αποτελέσματα στον άνθρωπο ο οποίος την ασκεί. Έβλεπε δηλαδή ότι όσο περισσότερο ο Δαβίδ ο πατέρας του αγαπούσε τον Κύριο, τόσο περισσότερο ο Κύριος τον ευλογούσε. Ο Δαβίδ δεν ζήταγε για τον εαυτό του αιτήματα, το μόνο που έκανε ήταν δόξαζε το Θεό. Και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε πάρα πολύ όμορφα διαβάζοντας τους ψαλμούς
και βλέποντας την καρδιά αυτού του ανθρώπου, δεν ζητούσε κακό για τους ανθρώπους, αλλά ζητούσε ειρήνη, ευλογία, και όταν έπεφτε κατευθείαν ταπεινωνόταν ενώπιον του Κυρίου και ο Κύριος ξανά έκανε να λάμπει το πρόσωπό του επάνω στο Δαβίδ, τον Υιόν του. Ο βασιλεύς Σολομών, αδερφοί, έχει πάρει και αυτός αποφάσεις στη ζωή του. Και βλέπουμε που ακόμα ενώ είναι νέος, άπειρος βασιλιάς, δεν ξέρει, έχει τις επαγγελίες του Θεού ότι αυτός επρόκειτο να οικοδομήσει ναό εις τον Κύριο, γιατί ο Κύριος εξέλεξε τον Σολομώντα να οικοδομήσει λαό εις τον Θεό και όχι τον Δαβίδ. Έχοντας αυτή τη γνώση, προέρχεται από μία βασιλεία και από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ισχυρός, γιατί ο Δαβίδ, αδερφή, παρόλο που ήταν, όπως διαβάζουμε, όμορφος, ωραίος στην όψη, άνδρας πολεμιστής, ανήρεμάτων, ταυτόχρονα όμως ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε δείξει στο λαό του Θεού μία κυβέρνηση ισχυρή κάτω από το θέλημα του Κυρίου. Δεν δίστασε να χορέψει όταν έμπαινε η κιβωτός του Θεού μέσα στην πόλη Δαβίδ, μαζί με όλους τους δούλους και τους υπηρέτες του. Δεν είχε τέτοια προβλήματα ο Δαβίδ. Δεν είχε προβλήματα εξουσίας ο Δαβίδ. Δεν έλεγε ο Δαβίδ εγώ είμαι και κανείς άλλος. Αλλά για τον Κύριο γινότανε ως ένας των τελευταίων του βασιλείου. Ποτέ δεν τον ένιαξε τίποτε άλλο, αδερφοί, παρά μόνο να ευαρεστήσει τον Κύριο. Και το ίδιο μήνυμα είχε πάρει τώρα και ο Σολομών. Και βλέπουμε ότι ξεκινάει τη ζωή του ως βασιλεύς θυσιάζοντας εις τον Κύριο. Ανέβαινε ο Σολομών και θυσίαζε στον Κύριο. Και μάλιστα μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι πήγε ο βασιλεύς στη Γαβαών για να θυσιάσει εκεί, γιατί εκεί ήταν ο υψηλός τόπος ο Μέγας, και μας λέει ο Λόγος του Θεού προσέφερε εις τον Κύριο 1000 ολοκαυτώματα. Δεν τσιγκουνευόταν ο Σολομών να προσφέρει στον Κύριο. Δεν καθόταν να λογαριάσει τι ζημιά θα επιφέρει η θυσία αυτή στο βασίλειο. Δεν σκεφτότανε πόσα έχω, για να δω πόσα θα συστιάσω. Δεν σκεφτόταν τέτοια πράγματα ο Σολομών. Έδινε απλόχερα. Και λέγοντας τη λέξη χίλια, αδερφοί, μας δίνει το πόσο ο Σολομών τιμούσε τον Κύριο κατά πάντα και με αυθονία. Γιατί ήξερε αυτό που ο Απόστολος Παύλος λέγει πολλά χρόνια αργότερα, ότι ο Σπύρον με αυθονία και με αυθονία θα θερήσει. Και αυτή την προσφορά του ο Θεός την είδε, την εκτίμησε, είδε την καρδιά του και κατευθείαν επισκέπτεται τον Σολομώντα. Ενώ ο Σολομών λοιπόν κοιμόταν, τον επισκέφτεται ο Κύριος στον ύπνο του τη νύχτα και του λέει αυτή την εκπληκτική ερώτηση, αδελφοί, που πιστεύω ότι όλοι μας θα θέλαμε να την ακούσουμε από το στόμα του Κυρίου. «Ζήτησέ μου τι να σου δώσω». Τρομερή ερώτηση, αδελφοί. «Ζήτησέ μου τι θέλεις να σου δώσω». Τι θέλεις να σου δώσω. Μπορώ να σου δώσω αυτή τη στιγμή, του λέει, ό,τι μου ζητήσεις. Στα χέρια μου, Σολομών, κρατάω τα πάντα. Έχω όλες τις εξουσίες. Είμαι ο Θεός του ουρανού και της γης. Ό,τι βλέπεις γύρω σου, εγώ το δημιούργησα. Και ό,τι δεν βλέπεις, και αυτό εγώ το δημιούργησα. Και ό,τι δεν γνωρίζεις, εγώ το δημιούργησα. Στα χέρια μου έχω τα πάντα. Πες μου λοιπόν, τι θέλεις να σου δώσω. Ο Σολομών, αδελφοί, δεν έκατσε να σκεφτεί. Αυτό που είδε, είδε την αδυναμία του εις το να επιτελέσει το σκοπό που τον έβαλε να κάνει ο Θεός.
Τίποτα άλλο δεν σκέφτηκε. Ολοκαυτώματα. Ήξερε πάρα πολύ καλά ότι ο Θεός δεν ευαρεστείται τόσο πολύ στη θυσία, όσο το να υπακούμε στη φωνή αυτού. Υπάρχοντα. Δεν τα σκέφτηκε. Τους εχθρούς του. Δεν τους σκέφτηκε. Ξέρετε τι σκέφτηκε. Το λαό του Θεού. Και πώς σκέφτηκε το λαό του Θεού, βλέποντας τη δική του την αδυναμία σε σχέση με τον προκάτοχό του, τον πατέρα του, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος δυνάμεος και σοφίας. Και λέει, Κύριε, με έβαλες εμένα πάνω σε αυτό το θρόνο, όπου καθόταν ένας άνθρωπος δυνατός, άξιος και χρησμένος από σένα, ο οποίος έφερε το λαό σου μέχρι το σημείο αυτό, και τώρα ξαφνικά, Κύριε, με βάζεις και εμένα στον ίδιο θρόνο να συνεχίσω την ίδια πορεία, και όχι μόνο αυτό, να οικοδομήσω οίκο σε σένα. Η ευθύνη είναι τρομερή. Το βάρος είναι τεράστιο, αδελφοί. Άρα λοιπόν δεν νοιάζεται ο Σολομών ούτε για υπάρχοντα, ούτε για πλούτη, ούτε για τον εαυτό του. Δεν ζήτησε τίποτα. Ούτε ζήτησε, Κύριε, δώσε μου το μεγαλύτερο βασίλειο επάνω στη γη, τίποτα από αυτά. Αισθάνθηκε εκείνη τη στιγμή, αδελφοί, το βάρος της ευθύνης του έργου του Θεού. Τίποτα άλλο δεν σκέφτηκε. Και αρχίζει και περιγράφει στον Θεό, προσέξτε αδελφοί, τι όμορφη καρδιά. Δεν του λέει, Κύριε, με το που άκουσε την ερώτηση, ζήτησε με τι να σου δώσω, δώσ' μου, Κύριε, αυτό. Δεν είπε έτσι. Δεν βιάστηκε. Άρχισε και εξέφεται στον Κύριο τους συλλογισμούς του. Και αυτό, αδελφοί, να ξέρετε ότι είναι ένας από τους πιο ευλογημένους τρόπους να προσευχόμαστε. Τι σημαίνει αυτό? Λέμε στον Κύριο γιατί του ζητάμε αυτό που του ζητάμε. Έχουμε λόγο. Υπάρχει σοβαρός λόγος, Κύριε, να σου ζητήσω αυτό που θα σου ζητήσω. Και ποιοι είναι οι λόγοι αυτοί, Σολομών, παιδί μου? Κύριε, εσύ έκαμες μέγα έλεος προς τον βούλο σου, τον Δαβίδ, τον πατέρα μου. Και γιατί το έκανες, Κύριε, το έλεος αυτό? Επειδή περιεπάτησε μπροστά σου με αλήθεια, δικαιοσύνη και ευθύτητη καρδίας μετά σου. Που σημαίνει, αδελφοί, ότι ο Σολομών τα είχε καταλάβει όλα πάρα πολύ καλά. Είχε καταλάβει την καρδιά του ανθρώπου του Θεού, όχι του πατέρα του, του ανθρώπου του Θεού. Και αυτό το ζήλεψε. Επίσης, και έδωκας εις αυτόν ιών καθήμενο επί του θρόνου αυτού. Και τώρα, αντί αυτού του ανθρώπου, του τέλειου, που δεν ήταν τέλειος σαν άνθρωπος, αλλά ήταν τέλειος στην καρδιά, αντί αυτού έβαλε σε μένα. Και εγώ καλούμαι να ανταποκριθώ όπως ο προκάτοχός μου, ο Δαβίδ, ο δούλος σου, Κύριε. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Αδυνατό. Είμαι, Κύριε, παιδάριον. Έτσι ονομάζει ο Σολομών τον εαυτό του, και αυτή είναι η εκτίμηση που είχε ο Σολομώντας για τον εαυτό του. Και αυτό, αδελφοί, αυτή η ταπείνωση και αυτή η σκέψη που είχε ο Σολομών για τον εαυτό του, ξέρετε τι έκανε στο Θεό? Έκανε την καρδιά του Κυρίου να φανεί δυνατός ενώπιον του Σολομώντος. Γιατί? Γιατί ο Σολομών είπε, Κύριε, εγώ δεν αξίζω τίποτα. Εγώ είμαι ένα παιδάριον, το οποίο εσύ αποφάσισες να κάτσεις σε αυτόν τον θρόνο και να κυβερνήσει, και, όχι να κυβερνήσει, και να κρίνει, προσέξτε, όχι να κυβερνήσει, όχι να είναι βασιλιάς, να κρίνει τον λαόν σου, Κύριε, το Μέγα. Πώς θα το κάνω αυτό, Κύριε? Πώς θα το καταφέρω αυτό, Κύριε? Δεν υπάρχει τρόπος.
Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί εγώ είμαι μικρός, άσοφος, δεν γνωρίζω, δεν τα καταφέρνω. Βοήθησε με, Κύριε, όμως, να το κάνω, και μάλιστα, αδερφοί, το ζητάει με πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Δώσε λοιπόν, λέει, Κύριε, στο δούλο σου μία καρδιά που να καταλαβαίνει. Δεν ζήτησε ο Σολομώνης σοφία, δεν ζήτησε σύνεση. Με την απλότητα που είχε στην καρδιά του, λέει, Κύριε, δώσε μου μία καρδιά που να καταλαβαίνω. Τι να καταλαβαίνει Σολομών? Να καταλαβαίνω τι πρέπει να κάνω, να καταλαβαίνω τους ανθρώπους που έχω απέναντί μου, να καταλαβαίνω τις ανάγκες του λαού, να καταλαβαίνω τι πρέπει να κάνω. Και βεβαίως, ο Σολομών, αγαπητοί αδελφοί, δεν τα έκανε όλα μόνος του. Σε ένα λαό ο οποίος δεν μπορούσε να τον μετρήσει κανένας. Χιλιάδες ο λαός, εκατοντάδες χιλιάδες ο λαός, αδελφοί. Δεν σημαίνει αυτό ότι ο Σολομών πήγαινε σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και πήγαινε να τους βοηθήσει, όχι. Αλλά τι έκανε? Κυβερνούσε με τέτοιο τρόπο το λαό του Θεού, έτσι ώστε ο λαός να ευλογείται και όποιος θέλει να λαμβάνει από τη δόξα την οποία ο Κύριος έδινε στον λαόν αυτού. Και θα δούμε και αργότερα, αδελφοί, τι έκανε ο Κύριος και στο ναό, ο οποίος, αγαπητοί αδελφοί, έγινε ένα φωτεινό παράδειγμα σε όλα τα έθνη για τη διακυβέρνηση του Σολομώντα εις το λαό Ισραήλ. Ο Κύριος άκουσε αυτή την προσευχή. Και βλέπουμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι τελικά ο Θεός χρειάζεται στην προσωπική μας προσευχή, όχι όταν προσευχόμαστε μεταξύ όλων, όταν κλεινόμαστε στο ταμείο μας, να Του μιλάμε. Θέλει να μας ακούει ο Κύριος. Θέλει να Του εκθέτουμε την καρδιά μας, να ανοίγουμε την καρδιά μας και να την απλώνουμε μπροστά Του. Κύριε, είμαι έτσι και έτσι και έτσι. Είμαι αδύναμος, είμαι μικρός. Χρειάζομαι αυτό, γιατί υπάρχει αυτός ο λόγος. Να εξηγούμε, αδελφοί, στον Κύριο γιατί ζητάμε ό,τι ζητάμε. Και βεβαίως, ό,τι ζητάμε να μην είναι για τη δόξα μας. Ό,τι ζητάμε να είναι για τη δόξα του ονόματός Του. Ό,τι ζητάμε να μην είναι για να φανούμε εμείς, αλλά να είναι για να φανεί η δόξα του Θεού. Γιατί υπάρχει κίνδυνος υπερηφάνειας, αδερφοί, όπως συνέβη τελικά και στο Σολομώντα στο τέλος, γιατί δεν διαχειρίστηκε την ευλογία του Θεού όπως έπρεπε. Και ο Κύριος του λέει, και ο Κύριος μας λέει στο λόγο Του, και άρεσε ο λόγος εις τον Κύριο, ότι ο Σολομών ζήτησε το πράγμα τούτο. Αυτό που ζήτησε ο Σολομών άρεσε στον Κύριο. Πολύ σημαντική λεπτομέρεια, αδελφοί. Ό,τι ζητάω από τον Κύριο, άραγε Του αρέσει? Του αρέσει? Ή ζητάω επειδή μου αρέσει? Πόσο θα μου άρεσε να είχα υπάρχοντα? Πόσο θα μου άρεσε να είχα όλα τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου? Γιατί τα θέλεις? Θέλω, και πάντα έλεγα όταν ήμουν μικρός, Κύριε, θέλω να μου χαρίσεις το χάρισμα της πίστεως. Και ρωτάει ο Κύριος, γιατί το θέλεις, παιδί μου? Γιατί, Κύριε, και εκείνη τη στιγμή άμα μας ρωτήσει κάποιος, άμα δεν ξέρουμε γιατί το θέλουμε, αγαπητοί αδελφοί, θα μπλεχτούμε. Το θέλω γιατί είναι πολύ σοβαρό. Τι σημαίνει αυτό? Ό,τι ζητάμε, αδελφοί, πρέπει να υπάρχει πάντοτε στη ζωή μας μια πολύ σοβαρή αιτία, η οποία θα πρέπει να αρέσει και στον Κύριο. Όχι να φαντάζομαι ότι θα Του αρέσει, αλλά πραγματικά να Του αρέσει. Και για να ξέρω τι αρέσει στο Θεό, πρέπει να γνωρίσω τον Κύριο ποιος είναι. Δεν μπορώ να ζητήσω κάτι και να νομίζω ότι αρέσει στον Κύριο, αν δεν ξέρω τι θέλει ο Κύριος από μένα. Ο Σολομών ήξερε ότι ο Κύριος τον ήθελε να είναι βασιλιά επί τον Ισραήλ. Το ξέρε πάρα πολύ καλά. Επίσης ήξερε και τις αδυναμίες του. Επίσης ήξερε τι του έλειπε. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ζήτησε ό,τι ζήτησε από το Θεό και άρεσε ο λόγος αυτός εις τον Κύριο. Και ο Κύριος, αδελφοί, όχι μόνο του έδωσε αυτό που του ζήτησε ο Σολομών, αλλά του έδωσε
πολύ περισσότερα από ό,τι ζήτησε και από ό,τι φαντάστηκε. Και ξέρετε ποια είναι η ομορφιά, αδερφή, της σχέσης του ανθρώπου και του Θεού? Ότι όταν του έδωσε ο Θεός του Σολομώντα, δεν του είπε «θα σου δώσω σοφία», αλλά του εξήγησε γιατί θα του δώσει σοφία. Αυτή είναι η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο, αδελφοί. Ο άνθρωπος να εξητεί γιατί θέλει αυτό που θέλει, αλλά και ο Θεός να δίνει, εξηγώντας τον άνθρωπο γιατί του δίνει αυτό που του δίνει και ταυτόχρονα και τους κινδύνους οι οποίοι υπάρχουν στα δώρα του Θεού όταν τα λαμβάνει ο άνθρωπος. Μα θα μου πείτε, μπορεί το δώρο του Κυρίου να φέρει κίνδυνο στον άνθρωπο? Βεβαίως και μπορεί. Και θα το δούμε παρακάτω. Αρχίζει λοιπόν ο Κύριος τώρα και εξηγεί στο Σολομώντα. Τι ωραία σχέση, αδελφοί. Τι φοβερή σχέση είναι αυτή. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι έμπειρος, σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει γνώσεις πολλές, αλλά όμως είναι ένας άνθρωπος με όμορφη καρδιά. Και αρχίζει ο Κύριος και του εξηγεί. Επειδή, του λέει, Σολομών, ζήτησες το πράγμα αυτό που ζήτησες, το οποίο μου αρέσει, και επειδή δεν ζήτησες για τον εαυτό σου να ζήσεις πολλά χρόνια, και επειδή δεν ζήτησες πλούτη, και επειδή δεν ζήτησες τη ζωή των εχθρών σου, αλλά ζήτησες σύνεση για να εννοείς κρίση, γι' αυτό και εγώ έκανα σύμφωνα με αυτό που μου ζήτησες. Σου λέγω λοιπόν ότι κανείς δεν θα ξαναείναι σοφός σαν εσένα. Κανείς μεταξύ των βασιλέων δεν θα είναι όμοιός σου σε όλες τις ημέρες σου. Θα έχεις σοφία και σύνεση, και επίσης εγώ θα σε ευλογήσω εάν περιπατείς εις τα σοδούς μου, φυλάτοντας τα διατάγματά μου και τις εντολές μου, καθώς περιπάτησε και ο Δαβίδ ο πατήρ σου. Είδες, του λέει Σολομών, τι ωραία που μου είπες τι έκανε ο Δαβίδ ο πατέρας σου. Εάν θέλεις να σε ευλογήσω, κάνε το ίδιο. Και όχι μόνο αυτό, θα σου δώσω και ό,τι μου ζήτησες. Γι' αυτό, αδελφοί, βλέπουμε ότι ο άνθρωπος από μόνος του, και τώρα θα το φέρουμε και σε επίπεδο εκκλησιαστικό, ο άνθρωπος δεν κάνει μέσα στην εκκλησιαστική ζωή ό,τι του έρθει στο μυαλό. Μέσα στην εκκλησία του Χριστού, αδελφοί, δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και ο Σολομών δεν ήθελε να κάνει στο λαό του Θεού ό,τι ήθελε. Βασιλιάς είμαι. Θυμηθείτε το Σαούλ. Είχε το λόγο του Θεού, είχε το Σαμουήλ από δίπλα να τον συμβουλεύει, και όμως έκανε ό,τι ήθελε. Βασιλιάς είμαι, έλεγε μέσα του. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Δεν είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Και ο Σολομών το ίδιο θα μπορούσε να πει. Τώρα που έκατσα στο θρόνο του πατέρα μου, για να σκεφτώ τι λάθη έκανε ο πατέρας μου. Τα έχω σημειωμένα όλα. Να ανοίξει εκεί την ατζέντα. Λάθος έκανε εκεί, λάθος έκανε εδώ. Θα κάνω εγώ ό,τι θέλω. Και όμως, αδελφοί, δεν έκανε έτσι. Γιατί ξέρει ότι από μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα. Και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, αδελφοί, από μόνοι μας ο καθένας δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Η Εκκλησία του Χριστού είναι ένα βάρος που από μόνος του ο άνθρωπος δεν μπορεί να το σηκώσει. Χρειάζεται τις πλάτες του Θεού. Η Εκκλησία, αδελφοί, δεν είναι του ανθρώπου. Η Εκκλησία είναι του Θεού. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Πρέπει, αδελφοί, πάντοτε όταν είμαστε στην Εκκλησία του Κυρίου να αναγνωρίζουμε την εξουσία που έχει ο Θεός. Κανένας άνθρωπος δεν σύστησε Εκκλησία. Ακόμα και οι Απόστολοι δεν σύστησαν Εκκλησία. Θυμηθείτε τι είπε ο Κύριος στον Πέτρο. Επάνω σε αυτή την πέτρα, εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Τι ψάχνει ο Θεός λοιπόν να βρει? Πέτρες.
Ο Θεός ψάχνει να βρει και τι είναι οι πέτρες, οι άνθρωποι οι οποίοι χτίζονται πάνω στο βράχο που λέγεται Ιησούς Χριστός. Εάν δεν οικοδομούμε τους εαυτούς μας επάνω στο βράχο που λέγεται Ιησούς Χριστός, τότε ο Κύριος αδελφοί δεν θα βρει ανάπαυση για να οικοδομήσει πάνω μας το έργο Του. Αυτό έκανε ο Σολομών, αυτό ζήτησε από τον Κύριο, βρήκε χάρη ενώπιον του Θεού, άκουσε ο Κύριος την προσευχή του, τον ευλόγησε και του χάρισε ό,τι χρειαζόταν για να μπορέσει να φέρει σε πέρας το έργο αυτό. Πλην όμως, ο Σολομών την ευλογία αυτή, όπως μας είπε ο Κύριος και την προηγούμενη Κυριακή, μέχρι το τέλος της ζωής του δεν τη διαχειρίστηκε σωστά. Υπερηφανεύτηκε, αγάπησε γυναίκες, χίλιες γυναίκες μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και όχι μόνο αγάπησε γυναίκες, λάτρεψε και τους θεούς τους. Και αυτός ο άνθρωπος με την τόση σοφία, με την τρομερή σύνεση που εννοούσε κρίση για τον εαυτό του, δεν εννοήσε τα λάθη του. Γι' αυτό αδελφοί μου αγαπητοί, να είμαστε με τα δώρα του Θεού ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Μας εδόφησαν πολλά. Εάν δεν τα διαχειριστούμε σωστά αδελφοί, θα δαρθούμε και πολύ. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό αδελφοί μου, με προσοχή, με φόβο και με τρόμο να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Όχι με επιπολαιότητα. Όχι με απερισκεψίες. Με φόβο και με τρόμο. Με φόβο και με τρόμο να ζητάμε από τον Κύριο. Κύριε, το θέλεις? Κύριε, είναι το θέλημά σου? Κύριε, σου αρέσουν οι λόγοι τους οποίους σου λέγω για να μου δώσεις αυτό που σου ζητώ? Εάν δεν σου αρέσουν, Κύριε, δεν το θέλω ποτέ να μου το χαρίσεις αυτό που σου ζητώ. Έτσι ώστε, αδελφοί, πάντοτε η καρδιά μας να είναι σε ασφάλεια ότι μια μέρα θα δούμε το πρόσωπο του Κυρίου και το έργο μας δεν θα κατακαεί με φωτιά, αλλά θα σταθεί την ώρα του πειρασμού. Αδελφοί, η ώρα του πειρασμού θα έρθει για όλους μας. Είναι κάτι το οποίο δεν το γλιτώνει κανείς. Και εκεί θα φανεί πώς οικοδόμησε ο καθένας από εμάς, αν χρησιμοποίησε χόρτα, ξύλα, κλαράκια ή αν χρησιμοποίησε χρυσό, ασήμι και λίθους τιμίους. Ήθε ο Κύριος αδελφοί να μας μάθει να εργαζόμαστε στο έργο του Κυρίου, να προσευχόμαστε όπως πρέπει και να έχουμε πάντοτε σοφία μέσα στην καρδιά μας, έτσι ώστε ό,τι ζητάμε να υπάρχουν σωστοί λόγοι, σωστές αιτίες και το θέλημα του Κυρίου αδελφοί να αναπαύεται στους λόγους αυτούς, έτσι ώστε ο Κύριος να μας δίνει και να μας ευλογεί. Αμήν.